Καλά. Να αναμετρηθούμε με τη συνείδησή μας, είπε η κυρία Αντωνίου. Προσωπικά, σαν βουλευτής της αριστεράς, σε κάθε στιγμή της συνοβουλευτικής μου δραστηριότητας, έτσι το αντιλαμβάνομαι, δεν μπορώ να το αντιληφθώ διαφορετικά, αισθάνομαι και αντιλαμβάνομαι ότι αναμετρώμαι με τη συνείδησή μου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία κάνει πρόταση μορφής εναντίον της κυβέρνησης? Ας προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Βέβαια, θα χρειαστεί μια προσπάθεια από εσάς, συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, από τη μικροπολιτική που ασκείται, να αφήσουμε στην άκρη το μικρό και να κουβεντιάσουμε λίγο πολιτικά. Κακά τα ψέματα. Δύο γραμμές συγκρούονται για την έξοδο από την κρίση. Η μία είναι η γραμμή, η πρόταση που έχετε εσείς, που λέει ότι για να βγούμε από την κρίση χρειάζεται λιγότερο κράτος, χρειάζονται λιγότερες δαπάνες του κράτους, άρα μείωση μισθών. Δεν μας βγαίνει και μείωση συντάξεων. Δεν μας βγαίνει και μείωση εργαζομένων, απολύσεις και ανεργία. Δεν μας βγαίνει και μείωση συνταξιούχων, αύξηση των ορίων για να βγει κάποιος στη σύνταξη. Μείωση των δαπανών για τη δημόσια παιδεία, μείωση των δαπανών για τη δημόσια υγεία. Είναι η γραμμή που ακολουθήσατε και εφαρμόσατε και την έζησε ο λαός μας, που ουσιαστικά οδήγησε. Που όλα αυτά οδήγησαν. Δεν ανεβαίνει, συγγνώμη κύριε Γουμενίδη, δεν έχει ανέβει άνθρωπος στο βήμα και να μην έχετε παρέμβει. Κύριε Κυριαζή, σας παρακαλώ πολύ, βοηθήστε λίγο να ολοκληρώσουμε. Συνεχίστε κύριε Γουμενίδη. Είναι η γραμμή που ακολουθήσατε και που χάσαμε το 25% του ΑΕΠ της χώρας, η οποία σε αυτή τη ρημαγμένη κοινωνία που δημιουργήσατε βλέπετε μαγνήτη επενδύσεων, άσχετο πως καμία επένδυση δεν φέρατε στην Ελλάδα. Απέναντι σε αυτό είναι η γραμμή που έχουμε εμείς, να βγούμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, η γραμμή που αντιμετωπίζει και επιλύει τα προβλήματα με όρους κοινωνικής αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης, προοπτικής. Αυτό δεν θέλετε, εδώ θεμητό, τότε ασείτε και είναι απολύτως συνεπής με την θέση σας η πρόταση μορφής, έτσι όπως ξεκίνησε από το Γενάρη του 2015 που προσπαθήσατε να μας κάνετε αριστερή παρένθεση. Ένας λόγος θεμητός και δεχτός. Για ποιον άλλο λόγο κάνει πρόταση μορφής η Νέα Δημοκρατία? Λένε οι κακές γλώσσες, το είπαν και κάποιες τοποθετήσεις, δεν άκουσα καμία απάντηση να το διαψεύδει, ότι ορισμένα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δίνουν τα ρέστα τους ή ενδεχομένως και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στο σύνολό του δίνει τα ρέστα του. Γιατί νιώθουν την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης και την απέτηση του λαού μας για απόδοση δικαιοσύνης να τους αγκαλιάζει. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Θα το δούμε. Τρίτος λόγος που η Νέα Δημοκρατία κάνει πρόταση μορφής, το θέμα των Σκοπίων, το θέμα των γειτόνων μας στο Βορρά. Πρώτον, η αριστερά, κύριοι συνάδελφοι, και ο λαός μας, και η αριστερά όμως, έχει μεγάλη εμπειρία, έχει ζήσει τις καταστάσεις, της πατριδοκαπηλείας, έχει ζήσει αυτόν τον πληστηριασμό του εθνικισμού, έχει ζήσει τις κραυγές, εν πάση περιπτώσει είναι προφανές ότι είναι μακριά από μας μια τέτοιου είδους αντιμετώπιση. Και να ξεκαθαρίσω εδώ πριν προχωρήσω παρακάτω, ότι όπως δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό και αναφέρομαι στους συναδέλφους του Δημοκρατικού Τόξου, έτσι όμως δεν θα ανεχθώ και κανέναν να ισχυρίζεται ότι είμαι λιγότερο πατριώτης από αυτόν. Δεν θα ανεχθώ από κανέναν σας να αμφισβητήσει τον πατριωτισμό μου. Πιστεύω ότι πάντως για την αντιμετώπιση του θέματος χρειάζεται νυφαλιότητα και ψυχραιμία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, κύριοι συνάδελφοι, εγώ δεν θα σταθώ. Αναφέρθηκαν αρκετές ομιλίες και υπουργών και συναδέλφων στο τι έγινε στην ιστορική αναδρομή, στα ντοκουμέντα που υπάρχουν, τι ονόματα μπήκαν στη διαπραγμάτευση, από όλους τους μέχρι σήμερα διαπραγματευτές. Ένα τρίτο θέμα το οποίο υπάρχει είναι ότι, ρε παιδί μου, τόσα θέματα έχει τα ανοιχτά, γιατί να ανοίξουμε και αυτό, γιατί να το... άστο εκεί που βρίσκεται.
Είπε ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στις πολλές δηλώσεις που έκανε το τελευταίο εξάμηνο, ανάμεσα σε διάφορες προτάσεις που έκανε, ήταν να μην το λύσουμε τώρα, να λυθεί αργότερα. Για να δούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πού βρίσκεται αυτό το θέμα. Ένα το κρατούμενο. 140 χώρες, μεταξύ των οποίων είπα Ρωσία, Κίνα, Ινδία, τα 4/5 του πληθυσμού του πλανήτη, τους λένε Μακεδονία. Είναι έτσι ή όχι? Δίνεται, λέει, το όνομα του λαού μας, είπε η συνάδελφος του Πασόκ. Δηλαδή, ποιο όνομα έχουν τώρα? Και είναι όλων των διαπραγματευτών και όλων όσων συζητήσανε μέχρι σήμερα. Εγώ δεν στάθηκα τι έγινε, ποιος, τι όνομα τα χρησιμοποίησαν και τι έπεσε στο τραπέζι. Με ποιο όνομα συζητιόνται? Δεύτερο, έχουν σύνταγμα που μιλάει για αλυτρωτισμό και για μειονότητες που έχουν στην Ελλάδα που πρέπει να προστατέψουν? Τρίτο, ο στρατός τους, οι αξιωματικοί τους, πού εκπαιδεύονται? Τέταρτο, είναι χώρα που έχει αναγνωρίσει το ψευδοκράτος της Κύπρου. Δεν μου λέτε, κύριοι συνάδελφοι, σας αρέσει όλη αυτή η εικόνα? Λέμε ότι το πρόβλημα για τους Σκοπιανούς είναι ότι θέλουν να μπουν σε διεθνείς οργανισμούς και αυτοί πιέζονται. Αλήθεια, το ότι τα 4/5 του πλανήτη τους λένε Μακεδονία, εσάς δεν σας πιέζει όταν έχει περάσει μια 25ετία σε αυτή την κατάσταση? Πόσα χρόνια, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να θεωρηθεί δεδικασμένο? Αν το θέλετε, αυτές οι εξελίξεις τελευταία στο γεγονός, με τους βόρειους γείτονες, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα και εξελίξεις που έχουμε και σε σχέση με την Αλβανία, το ότι έμπραχτα αμφισβητείτε το μουσουλμανικό τόξο στα Δυτικά Βαλκάνια, το μετράτε καθόλου ή όχι? Ή πιστεύετε ότι η επιθετικότητα της Τουρκίας έχει να κάνει μόνο με τον ορυκτό πλούτο της Νότιας Κύπρου και της Νότιας Κρήτης? Πιστεύω, για να ολοκληρώνω κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι και επειδή πολλά ακούστηκαν ότι αναμετριόμαστε με την ιστορία και να δούμε και τα λοιπά, πράγματι, αν και ο ποιητής δεν το έγραψε για την περίσταση, βλέποντας κανείς συνολικά την κατάσταση, θα έλεγα ότι η στάση στο θέμα ξεκαθαρίζει και ανάμεσα στους πολιτικούς, αλλά και ανάμεσα στους πολιτικούς ηγέτες, αυτούς που πραγματικά γράφουν ιστορία, από αυτούς που δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα προσμένουν ίσως κάποιο θαύμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Γουμενίδη. Ελάτε, κύριε Γρηγό. Ορίστε.